Ποδαρικό το 2015 με μπαράζ πυρκαγιών που ξέσπασαν τις τελευταίες ημέρες, έκανε η πυροσβεστική υπηρεσία στην Κεφαλονιά. Μέσα σε δύο ημέρες υπήρξαν τρεις εστίες φωτιάς σε διαφορετικά σημεία του νησιού, με τους ισχυρούς ανέμους και τη μορφολογία του εδάφους να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβασή τους ήταν καταλυτική, έτσι ώστε οι πυρκαγιές να μην επεκταθούν σε κατοικήσιμες περιοχές και να περιοριστούν μόνο σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις. Τις 5 του μηνός, 5 πρώτου, είχαμε δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, μία στην περιοχή του Λουρδά. Ήταν αγροτοδασική η πυρκαγιά. Μετέβησαν 3 οχήματα με 10 άνδρες. Μετέβη αξιωματικός δικός μας επικεφαλής, γιατί η πυρκαγιά ήταν κοντά σε οικισμό και λόγω των ισχυρών ανέμων και της μορφολογίας του εδάφους πήρε επέκταση προς τον οικισμό. Η πυρκαγιά έκαψε 6 στρέμματα δασική έκταση. Καήκανε δέντρα, πουρνάρια και άλλη δασική βλάστηση. Την ίδια μέρα, στην περιοχή του Ληξιρίου, συγκεκριμένα στα Λουκεράτα, εκδηλώθηκε μία πυρκαγιά, ένα στρέμμα αγροτικής έκτασης, η οποία επιλήφθηκε το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ληξιρίου και κατάσβησε άμεσα την πυρκαγιά. Και εκεί οι συνθήκες, οι κλιματολογικές συνθήκες ήταν άσχημες, με ισχυρούς ανέμους 7-8 μποφόρ. Τις 6 του μήνα, εχθές συγκεκριμένα, εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή στα Μαυράτα. 8 στρέμματα δασική έκταση και 2 αγροτική. Δεν κινδύνευσαν κάποιες κατοικημένες περιοχές και ύστερα από 2 ώρες περίπου η πυρκαγιά κατασβέστη με την παροχή 4 οχημάτων και 12 άνδρων μαζί με την εθελοντική ομάδα που μετέβησε με 2 οχήματα. Τα αίτια που προκάλεσαν τις πυρκαγιές δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί και αποτελούν αντικείμενο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάντως, ο διοικητής πυροσβεστικής υπηρεσίας συνιστά ιδιαίτερη προσοχή, ειδικά σε όσους αγρότες επιλέγουν αυτή την περίοδο να καίνε υπολείμματα των καλλιεργειών τους. Εγώ συνιστώ σε περίπτωση που έχουμε ισχυρούς ανέμους και το χειμώνα, γιατί άσχετα αν είναι χειμώνα, να αποφεύγουν την καύση αυτή και να περιορίζονται όταν δεν θα έχει αέρα ή θα είναι άπνια, να κάνουν τις εργασίες αυτές, τις αγροτογερικές εργασίες που εκτελούν οι αγρότες και οι γεωργοί. Η πυροσβεστική υπηρεσία βρίσκεται πάντως σε επαγρύπνηση στα σημεία που εκδηλώθηκαν οι φωτιές, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων.